Χαοτική κατάσταση επικρατεί στο Παγνί, καθώς οι ελλείψεις σε βασικά ιατρικά είδη έχουν φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα, δημιουργώντας ανασφάλεια τόσο στους ασθενείς όσο και στους εργαζόμενους. Το Παγνί, που εξυπηρετεί χιλιάδες ασθενείς από όλη την Κρήτη, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην προμήθεια υλικών όπως γάζες και σύριγγες. Η κατάσταση κρίνεται κρίσιμη τη στιγμή που αρκετές φορές χρειάζεται οι ίδιοι οι ασθενείς να αγοράζουν αυτά τα υλικά, καθώς δεν μπορεί να τα παρέχει το νοσοκομείο. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε, υποχρεωνόμαστε εμείς οι ίδιοι να αγοράζουμε αυτά τα απλά υλικά ή αρκετές φορές και οι ίδιοι οι συνοδοί των ασθενών να φέρουν υλικά που είναι άμεσης ανάγκης και βεβαίως είναι ευθύνη της πολιτείας να τα παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς χωρίς κανένα οικονομικό κόστος, ούτε άμεσο ούτε έμεσο. Οι ελλείψεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου και στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί άγχος στο προσωπικό, το οποίο καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασθενών με περιορισμένα μέσα. Τελευταίο διάστημα παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις σε υλικά όπως σύριγγες, όπως γάζες, όπως πάτσι για μόνιτορ, για σύριγγες πεντάρες και δεκάρες. Είναι υλικά που είναι άμεσης ανάγκης για εμάς τους εργαζόμενους και θεωρούμε ότι η αιτία αυτής των ελλείψεων έχει να κάνει και με την υποχρηματοδότηση αλλά και βεβαίως και με την διακηρυγμένη θέση του Υπουργείου ότι θα πρέπει να μπει φρένο στα οικονομικά των νοσοκομείων και, στα υλικά που έχουν τα νοσοκομεία. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των εργαζομένων, το πρόβλημα παραμένει άλυτο με τους ασθενείς να αναρωτιούνται για την ποιότητα των παροχών του νοσοκομείου. Οι ελλείψεις στο Παγνί αποτελούν πλέον ένα επίγον ζήτημα που απαιτεί άμεση επίλυση για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας. Το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές και βεβαίως δεν είναι άμυροι ευθυνών και οι διοικήσεις σε τοπικό επίπεδο και της ΥΠΕ και των νοσοκομείων που θεωρώντας σαν θετικό το να έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς λιτότητας τους λέμε εμείς, δεν διστάζουν αρκετές φορές ακριβώς αυτά τα απλά υλικά σήμερα να τα καθυστερούν, να προμηθευτούν τα νοσοκομεία ακριβώς για να δείχνουν ότι οι στόχοι που έχει το Υπουργείο τους πιάνουν και ως εκ τούτου είναι και πετυχημένοι διοικητές.